Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, θα ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μόλις έφτασα από την Αθήνα και έχω μάθει να είμαι συνεπής στρατηγό, οπότε θεωρώ υποχρέωση μου να το πω. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσα σε αθλήτριες και αθλητές της πόλης μας που διακρίθηκαν την προηγούμενη χρονιά και που συνεχίζουν επάρξια την παράδοση της πόλης μας στον αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα και που με τον τρόπο αυτό δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος ευθύνης για όλους μας. Να συνεχίσουμε αυτή τη ζωντανή σχέση της πόλης με τον αθλητισμό. Να μπορέσουμε λοιπόν να κρατήσουμε ψηλά αυτό το πύχη που έχει μπει τα τελευταία χρόνια. Να μπορέσουμε να αναπτύξουμε υποδομές και εκείνες τις προϋποθέσεις που έχουν ανάγκη οι αθλητές. Εμείς ως μια δημοτική αρχή κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε κάθε κατάλληλο χώρο, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και υποδομές για τους αθλητές, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και να εξυγχρονίσουμε τους δημοτικούς χώρους άθλησης. Είναι κάτι το οποίο είναι προτεραιότητα για μας, όπως και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως πρόσφατα ο τελικός, το Final Four του Βόλεϊ Ανδρών που έγινε στην πόλη μας και συγκέντρωσε πολύ κόσμο, παρακολουθώντας υψηλού επίπεδου αγώνες βόλεϊ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μια συνεργασία η οποία από την πρώτη στιγμή, κύριε Περιφερειάρχα, έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποδώσει καρπούς για την πόλη μας, γιατί ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε, άνθρωποι που έχουν προτεραιότητα τη συνεργασία. Στα μάτια λοιπόν όλων των αθλητών, στα πρόσωπα μάλλον όλων των αθλητών, βλέπουμε τον νικητή. Βλέπουμε αυτόν που διεκδικεί μια τίμια και κορυφαία διάκριση. Αυτόν που προσπαθεί, που υπηρετεί ανώτερα και ανώτερα αθλητικά ιδεώδη. Η βράβευσή σας από το Δήμο Λαρισαίων είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Αποτελεί αναγνώριση της αξίας σας, της προσπάθειάς σας, αλλά κυρίως της προσφοράς σας στην πόλη μας.